Όλοι οι συλληφθέντες για τα επεισόδια βρίσκονται αντιμέτωποι με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει από το Μάρτιο του 2022. Γεωργία Σκιτζή, σε αυτό το πλαίσιο θα είναι και η σύσκεψη την Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά θα συζητηθεί και η κατάσταση συνολικά στο ποδόσφαιρο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε όμως την πρώτη αντίδραση για τις δηλώσεις του Κροάτη Προέδρου που μόλις παρακολουθήσαμε. Ναι, και κυβερνητικά στελέχη μας έλεγαν σχετικά με τις δηλώσεις αυτές του Πρόεδρου της Κροατίας ότι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι ανεξάρτητη και κάνει τη δουλειά της. Εν τω μεταξύ, σε τρεις κατευθύνσεις, Μαρία, κινείται η κυβέρνηση μετά τα τραγικά επεισόδια της Νέας Φιλαδέλφειας. Η πρώτη είναι ότι προτεραιότητα έχει να συλληφθούν οι ένοχοι και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ενώ στο επιχειρησιακό σκέλος, σε εξέλιξη βρίσκεται, όπως γνωρίζουμε, ο εσωτερικός έλεγχος της ελληνικής αστυνομίας. Και το μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση είναι ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν και σε ανώτατο επίπεδο. Τώρα, δεδομένου ότι η οπαδική βία αποτελεί διεθνές πρόβλημα, καθώς υπάρχει ένας αυτό που λέμε ακήρυχθος πόλεμος των χούλιγκανς, κρίνεται εξαιρετικά σημαντική η συνάντηση που αναμένεται να έχει ο Πρωθυπουργός την προσεχή Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου, με ένα πρώτο τέτα-τέτ περίπου στις 10 το πρωί με τον πρόεδρο της UEFA, ο οποίος διαθέτει διεθνή τεχνογνωσία για τα θέματα αυτά, αλλά και στη συνέχεια την διευρυμένη σύσκεψη στην οποία θα συμμετέχει, θα γίνει υπό τον Πρωθυπουργό βεβαίως και θα συμμετέχει ο πρόεδρος της UEFA, αλλά και οι αρμόδιοι υπουργοί, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Οικονόμου, αλλά και του αθλητισμού, ο κ. Βρούτσης, ενώ έχουν κληθεί να συμμετέχουν και οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, και αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση, Μαρία, σε κορυφαίο επίπεδο είναι αποφασισμένη να αναλάβει πρωτοβουλίες που θα βάλουν τέλος στη μάστιγα αυτή, εστιάζοντας, όπως είπες, στην πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του αθλητικού νόμου, αλλά και σε προτάσεις που καλούν τις ομάδες να καταθέσουν, προκειμένου και αυτές από την πλευρά τους οι ομάδες να αναλάβουν το δικό τους μερίδιο της ευθύνης, Μαρία. Καθώς η εξάλληψη τέτοιων φαινομένων απαιτεί την συμμετοχή όλων. Γεωργία Σκιτζή, να σε ευχαριστήσω πολύ.